Όταν ξύπνησα χτες το πρωί και άκουσα για το μακελιό στο Παρίσι, σκέφτηκα, νομίζω, κάτι που σκεφτήκατε και περισσότεροι. Σε τι σακατεμένη και κολλασμένη εποχή, τόπο Δημήτρης εποχή των τεράτων, μας έλεγε να γεννηθούμε και να ζήσουμε. Στο Παρίσι, στη Βηρυτό, στο Παρίσι χθες, στη Βηρυτό πριν λίγες μέρες, στην Άγκυρα πριν ένα μήνα, στο Σουρούτ το καλοκαίρι, δολοφονήθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι από τις επιθέσεις αυτοκτονίας των φασιστών των ISIS. Το Αιγαίο την ίδια στιγμή μετατρέπεται σε εκατόβι νεκρών προσφύγων και μεταναστών. Θυσία στην πολιτική των κλειστών συνόρων από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που την απαρτίζουν, ανάμεσά τους και της ελληνικής. Στα πολεμικά κολαστήρια της Συρίας, του Ιράκ, της Παλαιστίνης, του Αφγανιστάν, χιλιάδες είναι δολοφονημένοι. Την ίδια στιγμή, πάνω από 3,5 εκατομμύρια είναι οι άνθρωποι που έχουν διωχθεί από τον τόπο τους, από τον τόπο που κατοικούσαν και ζούσαν, όχι από τον πόλεμο αυτή τη φορά, αλλά από τις πολιτικές ιδιωτικοποίησεων, από την αρπαγή της γης, από τις περιβόητες έξυπνες επενδύσεις, εργατικής γενοκτονίας όπως τα λέγαμε εμείς, από την Παγκόσμια Τράπεζα. 50 δισεκατομμύρια περίπου έχουν δοθεί για αυτό το στόχο. Μάλλον θα ήταν κοινότυπο να πούμε ότι μια νέα Γουέρνικα προβάλλει. Ότι τα κύματα των προσφύγων και των μεταναστών δεν είναι φυσικό φαινόμενο, μια κακοκαιρία που θα περάσει, αλλά είναι θύματα των οικονομικών και στρατιωτικών πολέμων, των ανελαίητων οικονομικών και στρατιωτικών ανταγωνισμών του κεφαλαίου, των διεθνών πολιτικών και οικονομικών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων, της Ρωσίας, καθώς και των κρατών που τα εκπροσωπούν. Είναι μια κατάσταση διαρκείας, δεν περιμένουμε να τελειώσει. Είναι μια κατάσταση διαρκείας την εποχή της πιο βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης. Γιατί όλα τούτα όμως σήμερα? Τι άλλαξε και τι αλλάζει ώστε να γίνονται τόσο δραματικές οι εξελίξεις? Πάντα έτσι δεν ήταν ο καπιταλισμός? Είναι το πιο συνηθισμένο ερώτημα που βάζει ο καθένας και στον εαυτό του. Πάντα δεν έκανε επεμβάσεις για τα πετρέλαια και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές? Οι εθνικισμοί και οι θρησκευτικοί φανατισμοί δεν υπήρχαν πάντα στην ατζέντα? Η κρίση του ολοκληρωτικού καπιταλισμού για μας και η όξυνσή της είναι ο παρανομαστής της νέας εποχής. Μια κρίση τόσο βαθιά και αξεπέραστη μέχρι στιγμής, που υποχρεώνει το κεφάλαιο να εκφραστεί με το καρβαλικό του πρόσωπο για να επιβιώσει και να ανακτήσει την κερδοφορία του. Τον καπιταλισμό που ξέραμε πρέπει να τον ξεχάσουμε. Η εποχή όπου ο καπιταλισμός έβρισκε διέξοδο με μικρές περιφερειακές συγκρούσεις, με ελεγχόμενη λαϊλασία πλουτοπαραγωγικών πηγών ή και εργατικής δύναμης, βρίσκεται πίσω μας και πολύ μακριά μας. Όσο πιο σύντομα το πάρουμε απόφαση, τόσο καλύτερο για το εργατικό και επαναστατικό κίνημα. Έχει φύγει οριστικά. Στην ιστορική περίοδο που διανύουμε, έρχεται στην επιφάνεια το πρόσωπο του πιο μισητού καπιταλισμού, το αληθινό πρόσωπό του δηλαδή, αυτό που ξεπροβάλλει σε κάθε μεγάλη καπιταλιστική κρίση, εκείνο που δεν διστάζει μπροστά σε τίποτα όταν διακυβεύεται η επιβίωσή του ως σύστημα. Πέσαν οι μάσκες του πολιτικού καθοσπρεπισμού, των κόσμιων διαπραγματεύσεων και των συμφωνιών κυρίων που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Όλα τα υπόλοιπα γινόντουσαν συνήθως κάτω από το τραπέζι και κρυφά. Τα οικονομικά και στρατιωτικά όπλα έχουν βγει εδώ και καιρό απειλητικά πάνω στο τραπέζι. Σε τέτοιες συνθήκες, οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις και οι οικονομικοί ανταγωνισμοί οξύνονται. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, οι διαμάχες στην Νοτιοανατολική Ασία, μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας, Ιαπωνίας, τα πεδία ανάφλεξης στην Αφρική δείχνουν ότι διαμορφώνονται αργά τα στρατόπεδα με στόχο την αρπαγή όσο το δυνατόν μεγαλύτερης βίας στην παγκόσμια οικονομία. Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται είναι μεγατόνων. Από την 11η του Σεπτέμβρη μέχρι και τους πολέμους στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, από την Αραβική Άνοιξη, τη Συρία, τη Λιβύη, την Τινησία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, μέχρι την ευρύτερη Μέση Ανατολή, μέχρι τα Βαλκάνια, την Ουκρανία, τη Βενεζουέλα, από την περιφέρεια μέχρι την καρδιά της Ευρώπης και των ΗΠΑ, μένεται ο πόλεμος του κεφαλαίου και των κρατών του. Οι σύγχρονοι μακελάριδες έχουν πολλά πρόσωπα. Τους ISIS τους βίζαξε με μητρική ευλάβεια ο αμερικάνικος και ο ευρωενωσιακός εμπεριαλισμός, ενισχύοντάς τους στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Συρία.
τους έθρεψε στα σπλάχνα του ο πιο μισητός καπιταλισμός που δεν διστάζει να φτιάξει τέρατα, αρκεί να ανακτήσει την κερδοφορία του. Τους στρέφει ακόμα και σήμερα για να λιώσει κάθε αντίσταση, κάθε απελευθερωτικό σκέρδισμα των λαών στο τουρκικό Κουρδιστάν, στο Κομπάνι, στην Παλαιστίνη, για να συνθλίψει όμως ταυτόχρονα μέσα στις καπιταλιστικές μητροπόλεις κάθε εργατική αντίσταση, ιδιαίτερα στις χώρες που επελάβουν το κεφάλαιο σαρώνοντας κάθε δικαίωμα. Είναι όλοι αυτοί βγαλμένοι από την ίδια μήτρα, όλοι παιδιά και αδέρφια του ίδιου κολλασμένου καπιταλισμού της εποχής της κρίσης. Όλα αυτά δεν γίνονται κατά τη γνώμη μας μόνο με στρατιωτικούς πολέμους, όπως είχαμε συνηθίσει να τα αναλύουμε στο παρελθόν. Οι οικονομικοί ανταγωνισμοί με στόχο την κερδοφορία του κεφαλαίου, η πρωτοφανή επιθετικότητά του απέναντι στην εργατική τάξη, η οικονομική λαιλασία περιοχών και λαών είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Η Ελλάδα των μνημονίων, η Ευρωπαϊκή Ένωση της κρίσης και των συμφώνων σταθερότητας είναι μέρος ακριβώς αυτού του κοινωνικού πολέμου που μένεται με πολλά πρόσωπα και σε πολλά μέτωπα, με τον ίδιο όμως παρανομαστή. Την κρίση στην εποχή του ολοκληρωτικού καπιταλισμού. Σήμερα κλονίζεται ολόκληρο το οικοδόμημα. Οι παλιές συμμαχίες και αντιπαλότητες επαναπροσδιορίζονται σε νέα βάση. Ο ΙΕ και το δίθεν διεθνές δίκαιο έχει γίνει κουρελόχαρτο. Οι Άπωνες, οι Γερμανοί ζητούν ξανά να καταγραφούν πάλι, δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να επανεξοπλιστούν και να σταματήσουν να απαλλαγούν από τα δεσμά που τους έβαλαν οι συμφωνίες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο μύθος της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, το Ευρώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεφτίζουν στα μάτια όχι μόνο της εργαζόμενης πλειοψηφίας, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και κομματιών της ολιγαρχίας. Σε αυτό το περιβάλλον, οι δραπέτες από τα σύγχρονα Auschwitz του πολέμου και της ακραίας φτώχειας, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες βρίσκονται αντιμέτωποι με την πολιτική των κλειστών συνόρων και της καταστολής. Μετά, μάλιστα και από το μακελιό στο Παρίσι, δεν πρέπει να έχουμε καμία αμφιβολία, είναι απολύτως βέβαιο ότι οι αστικές ευρωπαϊκές δυνάμεις θα οξύνουν αυτή την πολιτική με πρόσχημα τον πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία. Άλλωστε, η πρώτη κίνηση της Γαλλίας προχθές ήταν να κλείσει τα σύνορά της. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που θαλασσοπνίγονται στα νερά της Μεσογείου είναι οι ενδυνάμει βομβιστές, όπως και όσοι αντιστέκονται στον εσωτερικό εχθρό κάθε χώρας, στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. Ο ιερός πόλεμος του κεφαλαίου ενάντια στον εσωτερικό και εξωτερικό εχθρό είναι περισσότερο από ποτέ παρόν. Βγάζει τα τερατέδα δόντια του, έχει την υπογράμμιση του φασισμού και του ρατσισμού. Οι τελευταίες σύνοδοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πολύ χαρακτηριστική ορολογία. Αξίζει κανείς να τη δει πολύ συγκεκριμένα. Κυριαρχούν οι λέξεις αποκλεισμός, αναχαιτήσεις, φυλακίσεις, επαναπροωθήσεις, ενίσχυση παρεμπόδισης διέλευσης, στρατόπεδα συγκέντρωσης, hot spot, περιπολίες στα σύνορα, φράχτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να επιβάλλει μέτρα ισχυρής φύλαξης των συνόρων της, με τη Frontex και τη Europol, φράχτες και hot spot, μέτρα καταγραφής, επιλογής κατανομής και παραπρόωθησης προσφύγων. Στόχος της, αφού μακέλεψε και συνεχίζει να μακελεύει ακόμα και σήμερα λαούς και χώρες με την πολιτική της, να κρατήσει τα θύματα της μακριά από τις ευρωπαϊκές μητροπόλεις. Να εισάγει όσο εργατικό δυναμικό χρειάζεται, όταν το χρειάζεται και με τα χαρακτηριστικά που το χρειάζεται και μέχρι εκεί. Δεν είναι τυχαίο ότι διαθέτει 430 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία hot spot, 80 εκατομμύρια ευρώ για τις επαναπροωθήσεις και μόλις 3 εκατομμύρια για την ανθρωπιστική βοήθεια. Γι' αυτό τροφοδοτεί κατά τη γνώμη μας και το επόμενο διάστημα θα τις τροφοδοτήσει ακόμα περισσότερο τις ρατσιστικές και φασιστικές αντιλήψεις. Οι θεωρίες περί ευρωπαϊκού ανθρωπισμού έχουν πάει περίπατο μόλις τις τελευταίες χώρες με πολύ εκοφαντικό τρόπο. Η πολιτική των κρατών που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ορθώνει φράχτες, στοχοποιεί τους πρόσφυγες και τους μετανάστες ως τρομοκράτες, τελικά κάνει κρατική πολιτική το ρατσισμό και το φασισμό. Δεν είναι μειοψηφικό φαινόμενο. Τίνει να γίνει βασική πολιτική γραμμή του κεφαλαίου σήμερα. Η κυβέρνηση η ελληνική, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αποτελεί προωθητικό παράγοντα αυτής της πολιτικής σε όλα τα επίπεδα. Θα πω τα απλά, τα τετριμένα, αυτά που γνωρίζουμε όλοι μας. Συμμετέχει στους πολέμους που εξελίσσονται στις περιοχές αυτές, διατηρεί και επεκτείνει τις βάσεις, όλα, το έδαφος, τα υλικά, ο εναέριος χώρος, οι υποδομές, χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετήσουν τις πολεμικές επεμβάσεις.
συνεργάζεται με τα χειρότερα δικτατορικά καθεστώτα, παίζει το ρόλο του προφύλακα των συνόρων για το χατήρι και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εννοείται πως δεν επιτρέπει την νόμιμη είσοδο των προσφύγων από τα σύνορα, εξωθώντας τους στα χέρια των διακινητών και στους πνιγμούς στο Αιγαίο. Είναι επίσης σαφές ότι ενισχύονται όλοι οι κατασταλτικοί μηχανισμοί, η Frontex, τα σύνορα παραμένουν κλειστά, ο φράχτης στον Εύρο συνεχίζει να είναι όρθιος και να εμποδίζει τη μετακίνηση από πιο ασφαλείς δρόμους. Γίνεται επί της ουσίας, αποδέχεται με την πολιτική της να γίνει η Ελλάδα ο ανθρωποφύλακας των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ασημείωτο ελπίζει. Κρατά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες σε απάνθρωπους χώρους, καταγραφής, αποδέχεται την πολιτική των επαναπροωθήσεων, δεν έχει πάρει καμία απολύτως μέρημνα για να μιλήσει κανείς για σύντηση, στέγαση και περίθαλψη. Είμαστε σε νέα εποχή, δεν χωράει αμφιβολία. Μια εποχή που σφραγίζεται από μεγάλες και ιστορικό διαστάσεων αλλαγές, που καταραίουν θέσφατα, αξιώματα και δόγματα, αντιλήψεις και μοντέλα ζωής. Μια εποχή στην οποία κοινωνίες και συνειδήσεις κλονίζονται σε θέμελα, πολλές φορές και οι δικές μας. Την ίδια στιγμή η γειτονιά μας πλέγεται. Από τη Συρία και το Ιράκ μέχρι την Παλαιστίνη, την Τουρκία και την Ελλάδα, ο πόλεμος, η φτώχεια και τα αποτελέσματά του στην προσφυγία και την μετανάστευση, με διαφορετικό τρόπο, άλλες ταχύτητες και ποιότητα, επιδρούν στην εργατική τάξη και την ταξική πάλι σε ολόκληρη την περιοχή. Οι νεοφιλελεύθεροι κανίβαλοι στείλουν παιχνίδι ενίσχυσης του μίσους, του ρατσισμού, του φασισμού και της μυσαλλοδοξίας με βάση το προσφυγικό και μεταναστευτικό σε όλες τις χώρες. Οι ιδιαίτερες επιδιώξεις των μεγάλων υπεριαλιστικών κέντρων και των αστικών τάξεων των χωρών δημιουργούν τεράστιους κινδύνους για τους λαούς και για την ειρήνη στην περιοχή. Με διαφορετικό τρόπο σε κάθε χώρα, αλλά είναι φανερό ότι οι εργατικές τάξεις και οι λαοί στην Τουρκία, στη Συρία, στην Παλαιστίνη, στην Ελλάδα, στο Ιράκ βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα σοβαρότατων πολεμικών και οικονομικών ανταγωνισμών. Μέρος ενός ευρύτερου καπιταλιστικού σχεδίου για το ξεπέρασμα της κρίσης. Για μας, η δημιουργία ενός μεγάλου διεθνιστικού, αντιπολεμικού, αντιπεριαλιστικού, αντιφασιστικού, δημοκρατικού κινήματος στην περιοχή, με ισχυρό το αντικαπιταλιστικό του προσανατολισμό, ικανό να σηκώσει φράχτη απέναντι στην επιθετικότητα του κεφαλαίου και των υπεριαλιστών, είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία. Η εκδήλωση αντιπολεμικών διαδηλώσεων ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου, η κοινή συγκέντρωση από τη μια και από την άλλη πλευρά του Εύρου, του φράχτη του Εύρου, στα στρατόπεδα ενάντια στις κοινές περιπολίες Ελλήνων και ξένων και τουρκικών δυνάμεων καταστολής, στη Frontex, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, οι κοινές πρωτοβουλίες για τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών είναι ορισμένες από τις κοινές δράσεις που πιστεύουμε ότι πρέπει να εκδηλωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα στο μαζικό κίνημα, στα συνδικάτα, στις πολιτικές οργανώσεις, σε όλες τις χώρες της Μεσογείου. Την ίδια στιγμή η αναγκαιότητα του συντονισμού και του εργατικού διαλόγου γίνεται μέγιστη. Η κοινή δράση γύρω από όλα αυτά τα ζητήματα είναι τεράστια. Η ανάγκη της είναι τεράστια. Σε μια εποχή που το όραμα της απελευθέρωσης των ανθρώπων και των κοινωνιών από την εκμετάλλευση και τον πόλεμο είναι ασθενικό, πρέπει να το παραδεχτούμε. Είναι εξαιρετικά θαμπό σε πολλές περιπτώσεις. Εκατομμύρια άνθρωποι από τις εμπόλεμες περιοχές δραπετεύουν για να προστατεύσουν όχι την αξιοπρέπειά τους, αλλά τη ζωή τους απέναντι στην ασύλληπτη βαρβαρότητα. Αν πραγματικά έχουμε εργατική ανθρωπιά, και το τονίζω εργατική ανθρωπιά, και θέλουμε να συμβάλλουμε στην πάλη ενάντια σε όλα αυτά, τέσσερα πράγματα οφείλουμε να κάνουμε. Να σταθούμε αλληλέγγυοι στους καταφρονεμένους όπου διώκονται, με το νερό και το ψωμί, με το κορμί μας, ενάντια στον μπάτσο τρομοκράτη των μικρών παιδιών, με το αίτημα για ανοιχτά σύνορα, για να βρίσκουν καταφύγιο οι σύγχρονοι δραπέτες. Να ορθώσουμε ένα γιγάντιο αντιπολεμικό κίνημα που να δυσκολέψει τα γεράκια των υπεριαλιστών Αμερικάνων και Ευρωενωσιακών να παίζουν πολεμικά παιχνίδια στις πλάτες των λαών σαν να είναι παρτίδα σκάκι. Να γίνουμε στον τόπο μας επικίνδυνος και αστάθμητος κρίκος της αλυσίδας. Και τέλος να κάνουμε τα απελευθεριωτικά οράματα ξανά ελκτικά. Όχι αναμασώντας τις λέξεις που ξεθόριασαν, αλλά δίνοντας με τις ιδέες και τις πράξεις πνοή και υπόσταση σήμερα στην απελευθερωτική προοπτική και την κομμουνιστική επαναθεμελίωση. Γιατί πρέπει να πούμε ότι στη Συρία είναι αλήθεια πως εκατομμύρια άνθρωποι δραπετεύουν από απόγνωση. Αλλά σε μια άκρια της, στη Συρία πάλι, μερικά εκατομμύρια επίσης
όχι λιγότεροι, όχι εκατοντάδες χιλιάδες, επίσης μερικά εκατομμύρια, και αυτό έχει την αξία του. Οι κάτοικοι της Ροζάβας και του Κομπάνι μένουν και αγωνίζονται. Όχι γιατί είναι φτιαξιάτος αλλιώτικοι. Δεν είναι πιο ανθεκτικοί και πιο τολμηροί. Δεν είναι πιο ατρόμητοι. Αλλά γιατί έχουν τολμήσει να αναμετρηθούν και με τα τέσσερα τα παραπάνω, έχουν ψηλαφίσει απαντήσεις και πράξεις, ώστε να αξίζει ο λαός τους να παλέψει εκεί που βρίσκεται, με ελπίδα, θέληση και αποφασιστικότητα. Να ενωθούμε λοιπόν οι εργάτες όπου γης. Να ενωθούμε για να πολεμήσουμε το τέρας που έχει ονόματα και λέγεται εκμετάλλευση, λέγεται κέρδος, φτώχεια, πόλεμος, φασισμός, ρατσισμός, υπεριαλισμός, με μια κουβέντα λέγεται καπιταλισμός. 42 χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, με το πάθος της ιστορικής μας εμπειρίας, του δίκαιου και της ανάγκης για δικαίωση, με τη φλόγα της εξέγερσης και της ανατροπής, να αναμετρηθούμε ξανά, να τολμήσουμε να αναμετρηθούμε ξανά με το ερώτημα που έρχεται αμήλικτα μπροστά μας. Βαρβαρότητα ή κοινωνική απελευθέρωση. Και να νικήσουμε για την απελευθέρωση των καταφρονημένων και των φτωχών όλου του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ.